Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος Σαρδέλης, όπως κάθε Τρίτη, 8 με 9 είμαστε μαζί. Σήμερα λοιπόν Τρίτη 28 Μαρτίου και θα μιλήσουμε για κοινωνικά θέματα και ως καλεσμένη έχω την κυρία Νικολακοπούλου, την οποία θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Σαν σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα της γιαγιάς. Είναι η ημέρα δηλαδή, η παγκόσμια ημέρα της γιαγιάς. Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας, τις γιαγιάδες μας και μην ξεχνάμε ότι αυτές μας μεγάλωσαν και θα έλεγα όχι δύο γενιές αλλά και τρεις γενιές. Άρα λοιπόν να τιμούμε την γιαγιά μας και αυτές που είναι εν ζωή και αυτές που φύγανε για το στενό ταξίδι. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε την μεγάλη διπλή γιορτή της Χριστιανοσύνης, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την εθνική μας εξέγηση. Τιμούμε λοιπόν τους ήρωες που έχησαν το αίμα τους για τη ελευθερία και οφείλουμε πολλά σε αυτούς και πρέπει να γνωρίζουμε όλη την ιστορία μας και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα κάνουν και κάποια εκπομπή για την εθνική μας αυτή η επανάσταση για να θέσουμε και κάποια θέματα επιτάπητος όπως λέμε γιατί σε κάποιους είναι άγνωστα και θα πρέπει να τα πούμε, να τα λέμε δηλαδή. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε τα επίκαιρα κοινωνικά θέματα και που έχουν σχέση φυσικά με τον άνθρωπο. Θα διαβάσω ένα κομμάτι από το βιβλίο μου, μια παράγραφος από την κατάθεση ψυχής του βιβλίου μου, ότι απότερος σκοπός του ανθρώπου είναι η συνολική εξέλιξη της ανθρωπότητας και η δημιουργία κοινωνιών όπου θα μπορούν να ζουν όλοι ευτυχισμένοι. Δυστυχώς, όλα αυτά είναι μόνο στα όνειρά μας και στις προσδοκίες μας. Ο άνθρωπος παρασύρθηκε από την τεχνολογική εξέλιξη και πίστεψε ότι η ευτυχία του εξαρτάται από τον υλικό πλούτο. Έχασε δηλαδή τις αξίες και τις αρετές του, αφήνοντας τις τύχες του τους ειδικούς. Κατάφερε ο άνθρωπος το καλό να το κάνει κακό, το άσπρο να το βλέπει γκρίζο ή μαύρο και στην αντάρα, όπως λέμε, να χαίρεται το λύκος. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατηφόρα, τόσο ληστένουμε στον σκοταδισμό και στην καταράκωση των ανθρώπινων αξιών και δικαιωμάτων. Όπως σας είπα, καλεσμένη στην εκπομπή μας σήμερα είναι η κυρία Ιωάννα Νικολακοπούλου, η οποία ασχολείται χρόνια με τον άνθρωπο, τα κοινωνικά προβλήματα, την κοινωνία γενικότερα και θα ήθελα να την καλησπερίσω που είναι στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου. Κυρία Ιωάννα, μας ακούτε? Σας ακούω, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Λοιπόν, να μιλάμε στον ενικό, γιατί ο ενικός φαίνει τους ανθρώπους κοντά και ο πληθυντικός δυστυχώς μας απομακρύνει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε ίδιοι στη ζωή, στη γη που ήρθαμε και κανείς δεν είναι παραπάνω ή παρακάτω ή σε διακρίσεις, οτιδήποτε. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας και πιστεύω να μας φωτίσεις με κάποιες ερωτήσεις που έχω εδώ πέρα σημειώσει να σου κάνω και φυσικά να φωτίσουμε και ενημερώσουμε πάση τόση και τους ακροατές μας οι οποίοι ανελιπώς μας παρακολουθούν στο Epsilon Radio και στην εκπομπή Λόγος και Μουσική. Άρα δηλαδή έχουμε και λόγο και μουσική. Αγαπητή Ιωάννα, να σου θέσω την πρώτη ερώτηση, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσουμε. Και η πρώτη ερώτηση είναι πώς θα χαρακτήριζες τον κόσμο σήμερα, πώς πάμε, πού πάμε, τι κάνουμε? Πολύ καλή ερώτηση, αγαπητέ Γιώργο. Ο κόσμος σήμερα μοιάζει σαν ένα καραβάνι χωρίς προορισμό, χωρίς πηξίδα, αδρομολόγητο θα έλεγα, το οποίο πορεύεται έτσι, στο άγνωστο.
Είναι πολύ λυπηρό βέβαια, αλλά δυστυχώς οδεύουμε σε κρεμό. Θα τον περιέγραφα γλαφυρά σαν μια τεράστια μπάλα που κυλά από μια ψηλή κορφή με φορά προς τα κάτω. Άρα πορευόμαστε, όπως είπες, χωρίς ελπίδα, χωρίς φως, δηλαδή χωρίς πηξίδα, κάπως έτσι. Όχι χωρίς ελπίδα, χωρίς πηξίδα. Ναι, ωραία, εντάξει, χωρίς πηξίδα. Εσύ σαν Ιωάννα, αν μπορούσες, τι θα έκανες να αλλάξεις τον κόσμο? Θα έκανα πολλά. Μιλώντας για τον κόσμο, ο παρόν κόσμος χρειάζεται μια συθέμελη αλλαγή κατ' εμέ. Μια συθέμελη αλλαγή από τα σπάραγνά του. Θα έλεγα αλλιώς μια ολική μετάλλαξη σε πολλά επίπεδα, η οποία θα του επιφέρει την κάθαρση που έχει πολύ ανάγκη, καθώς έχει φτάσει σε τέλμα πνευματικής σύγχυσης. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού τους, ας πούμε, για παράδειγμα? Δηλαδή, εάν από την οικογένεια δεν ξεπηδήσουν άνθρωποι με αξίες και αρετές, δεν μπορούμε να κάνουμε ευτυχισμένες κοινωνίες. Άρα, δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας? Ακριβώς. Η οικογένεια σίγουρα παίζει πρωταρχικό ρόλο και ιδιαίτερα στα στάδια τα αρχικά της ζωής μας, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της μετεξέλιξής μας. Θέτει τις βάσεις μας πάνω στις οποίες καθένας από εμάς αναπτύσσει τις βασικές του αρχές και διαμορφώνει τα πιστεύω του, τα οποία μετέπειτα και τον καθορίζουν. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς η συμβολή των γονέων είναι ιδιαίτερη και πάρα πολύ ιερή. Πολύ ωραία. Άρα, να συνεχίσω με τη δεύτερη ερώτηση, η οποία είναι συνάρτηση της πρώτης. Διαβλέπεις εσύ ως άνθρωπος, ως οντότητα, κάποια ελπίδα σωτηρίας για ένα καλύτερο αύριο? Θέλει πάρα πολύ δουλειά η ερώτηση που μου έκανες. Εσωτερική κυρίως δουλειά, μέσα μας, στο μέσα μας. Μία μορφή ανασύστασης ψυχής, θα έλεγα εγώ, έναν επαναπροσδιορισμό σε προσωπικό επίπεδο και μετέπειτα σε κοινωνικό. Αν συμβεί αυτό, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε πως διαφαίνεται μια κάποια ελπίδα φωτός. Δηλαδή, στην ουσία, εάν η αφύπνιση της συνειδητότητάς μας θα μπορούσε να επιφέρει μία πνευματική ανάταση του ανθρώπου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι η επίτευξη αυτής. Κάτι που χρειάζεται πολύ και διαρκή δουλειά με τον εαυτό μας. Πάντα σε συνδυασμό με τα σωστά ερεθίσματα. Η αφύπνιση της συνειδητότητάς μας επιτυγχάνεται μέσω της αυτογνωσίας και της διαδικασίας της εσωτερικής μας αναζήτησης. Πολύ σωστά. Εγώ θα συμπληρώσω το εξής, ότι ο Πυθαγόρας έλεγε στους μαθητές του ότι πριν κοιμηθείτε το βράδυ θα κάνετε την αυτοκριτική σας, δηλαδή αυτογνωσία. Πιστεύεις εσύ, ας πούμε, ο άνθρωπος σήμερα κάνει αυτογνωσία, ή τη λέμε έτσι να τη λέμε? Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της αυτογνωσίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι από την άλλη όχι, και είναι δυστύχημα αυτό. Γιατί δεν το κάνουν? Νομίζω τα ξέρουν όλα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, ο μεγάλος μας φιλόσοφος Σωκράτης έλεγε για τον άνθρωπο ότι έχει δύο κακά. Το ένα κακό, λέει, είναι ότι τα ξέρει όλα. Και το δεύτερο κακό, ότι τα ξέρει όλα, αλλά ξέρει και τον κόσμο. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ πρώτος ο Σωκράτης φυσικά έβαλε το γνώθησε αυτό, έτσι. Άρα θα συμβούλευε ότι ο άνθρωπος να ασχοληθεί λίγο με τον εαυτό του? Θα συμβούλευα να ασχοληθεί πολύ με τον εαυτό του και με το μέσα του, να ψαχτεί
και σίγουρα να μην πιστεύει ότι τα ξέρει όλα, αλλά ότι ξέρει ελάχιστα. Μάλιστα. Αυτό πείσει περισσότερο να μάθει τον εαυτό του και να πιστέψει σε αυτόν. Άλλωστε, κανείς δεν τα ξέρει όλα, αλλά κάθε μέρα, όπως λέω και εγώ, μαθητές της ζωής είμαστε και από γιατί προχωράμε. Σίγουρα. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Βλέπουμε στον κόσμο, στην κοινωνία πάση τόσο που ζούμε, ότι υπάρχει μεγάλη αχαριστία μεταξύ των ανθρώπων. Τι θα ήθελες να μας πεις, τι έχεις να μας πεις? Δυστυχώς υπάρχει. Και σε όποια της μορφή υπάρχει η αχαριστία, είναι καταστροφική πάντα. Γιατί μας οπισθοδρομεί σε κάθε επίπεδο και μας υποτιμάει ψυχικά. Πέρα των άλλων, είναι και επιστρέψιμη. Τι εννοώ με αυτό? Δίνοντας αχαριστία, λαμβάνεις αχαριστία. Όπως αντίστοιχα, κάνεις καλό, θα λάβεις καλό. Μάλιστα. Η αχαριστία είναι το αντίθετο του καλού, δηλαδή της ευγνωμοσύνης, δηλαδή αυτό που λέμε το ευχαριστώ καρδιάς. Τι είναι για σένα ευγνωμοσύνη, δηλαδή λέμε σήμερα ευχαριστώ? Πολλοί λένε πολύ όχι. Η ευγνωμοσύνη είναι ακριβώς το απόλυτο αντίθετο της αχαριστίας. Αλλιώς θα λέγαμε το ευχαριστώ καρδιάς. Χρέος μας είναι να είμαστε ευγνώμονες για ό,τι μας προσφέρεται και ό,τι μας περιβάλλει. Και να μην διαχωρίζουμε το δωρητή, σαν είναι καλός ή κακός, και φυσικά να ευχαριστούμε όλους. Διότι η ευχαριστία, αγαπητέ Γιώργο, και η ευγνωμοσύνη θα μας επιφέρει τη λύτρωσή μας. Έτσι λοιπόν, η ευγνωμοσύνη κατατάσσεται στις ύψιστες αρετές. Σωστά, συμφωνώ. Επειδή η εκπομπή μας λέγεται «Λόγος και μουσική», θα πρέπει να βάλω και λίγο μουσική. Μου επιτρέπεις? Φυσικά. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια είναι η ζωή μου. Είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μα
παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε κάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε κάνω. Αγαπητοί φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι με, όπως σας είπα, ο Γιώργος Σαρδέλης στην εκπομπή Λόγος και Μουσική στο ραδιόφωνο Ε4. Σήμερα μιλάμε για, κυρίως για τον άνθρωπο και την κοινωνία και φυσικά και τα προβλήματα και τα θετικά και τα αρνητικά, αν υπάρχουν όσα θετικά υπάρχουν, και έχω ως καλεσμένη την μία αγαπητή φίλη η οποία ασχολείται χρόνια με τον άνθρωπο και την κοινωνία, την Ιωάννα Νικολακοπούλου. Αγαπητή Ιωάννα, είσαι στο τηλέφωνο? Ναι, ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν την ερώτηση, την επόμενη ερώτηση, και θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, υπάρχει μια μικρή λεξούλα που τη λένε ζωή, έχει τρία γραμματάκια ακριβώς. Πώς θα περιέγραφες τη λέξη ζωή με λίγα λόγια? Γιατί εάν αρχίσουμε για τη ζωή, μπορεί να μιλάμε και μέρες και χρόνια. Σωστά, σωστά. Αγαπητέ Γιώργο, η λέξη ζωή είναι πολύ μεγάλη λέξη. Είναι δημιουργία, είναι ευλογία, είναι ελπίδα, είναι αμέτρητες έννοιες. Όλες αυτές σε μία λέξη με τρία γράμματα. Η ζωή είναι το δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, καθώς και μία ευκαιρία να εισέλθει ο ίδιος ο άνθρωπος στην επουράνια βασιλεία του. Όπως είπε και ο Καζαντζάκης, η ζωή είναι μία αστραπή. Και αλήθεια είπε. Και όπως θα έλεγες και εσύ, η ζωή είναι στιγμές. Και πράγματι η ζωή μας είναι στιγμές. Πράγματι, αυτό τώρα συνέχεια, γιατί η ζωή μας είναι στιγμές. Πολύ ωραία. Μια άλλη έτσι ερώτηση, η οποία φυσικά αντανακλά και στο κοινωνικό σύνολο του ανθρώπου, είναι γιατί ο λησθένιο ξεφεύγει, δηλαδή ο άνθρωπος, από τον δρόμο, ας πούμε, τον καλό δρόμο. Γιατί ο λησθένιο? Γιατί ο άνθρωπος ολισθαίνει? Η ολίσθηση του ανθρώπου έγκυται και οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει χάσει τον προορισμό του. Και αυτό είναι φανερό σε όλους μας. Έχει χάσει το λόγο της ύπαρξής του. Υπάρχει μεγάλη βουή, όπως θα έλεγε και ο λαός, βουή μας μαύρη, η οποία χαρακτηριστικά οπισθοδρομεί τον άνθρωπο. Θα έλεγα ότι από πάνω μας εωρείται η μαύρη πανόλη του Μεσαίωνα, αν και ακούγεται κάπως βαρύ, αλλά σε πνευματική μορφή υφίσταται. Μάλιστα. Ότι ασθενούμε στην παρούσα φάση πολύ πνευματικά. Τα λάθος πρότυπα της κοινωνίας οδηγούν τον κόσμο και τον καθοδηγούν σε μονοπάτια ολίσθησης. Για μένα κυριαρχεί ένα λάθος, πολύ λάθος σκηνικό γενικευμένης παράνοιας. Αυτός είναι και ο λόγος ακριβώς που το μυαλό μας έχει μεγάλη ανάγκη να ξεφύγει από τον πνευματικό του σκοταδισμό και να αναζητήσει τρόπους διαφυγής. Και αυτοί οι τρόποι, αγαπητέ Γιώργο, είναι μέσα από την τέχνη, είτε αυτή είναι βιβλίο, είτε θέατρο, είτε ζωγραφική. Η τέχνη λοιπόν, ως ύψιστη μορφή έκφρασης, παρηγορεί τις ψυχικές πληγές που γεννάει η κοινωνία και δρά επουλωτικά ως φάρμακο, χαρίζοντάς μας γιατριά στο πνεύμα και κατ' επέκταση στο σώμα,
καθώς και τα δύο μαζί αυτά αλληλεπιδρούν. Έτσι λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία στους άγριους καιρούς που βιώνουμε όλοι να κάνουμε μια στροφή προς την τέχνη. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει σαν ψυχοσωματικό γιατρικό. Πολύ ωραία. Ακούμε ότι η τεχνολογική επανάσταση, θα το πούμε, πίστευε ο κόσμος ότι θα φέρει ευτυχία, θα φέρει τα πάντα επαστώσει, και τα αποτέλεσμα όμως δείχνουν διαφορετικά πράγματα, έτσι. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτή η επανάσταση της τεχνολογίας ευθύνεται γι' αυτό το λύστημα του ανθρώπου? Εξαιρετική ερώτησή σου, αγαπητέ Γιώργο. Σίγουρα φέρει μεγάλη ευθύνη κατ' εμέ η εν λόγω τεχνολογική επανάσταση, διότι διευκόλυνε φυσικά τη ζωή του ανθρώπου σε ένα σημείο. Παράλληλα όμως όθησε αυτόν στην καταστροφή. Και για ποιο λόγο τον όθησε? Γιατί δημιούργησε άθελά της ένα πλάσμα υποταγμένο στην ύλη και την υπερκατανάλωση αγαθών μέσω της υπερανάπτυξης αυτής. Μάλιστα. Να σε ξεκουράσω λίγο, γιατί είπαμε λόγος και μουσική πάνε μαζί. Να ακούσουμε λίγο μουσική. Κατάλαβα πως πέρασε ο καιρός. Μια ζωή κουβάλαγα βαρύ σταυρό δικό μου. Κι αν θέλεις να μιλήσουμε, πάρε στο κινητό. Θα το έχω αφήσει ανοιχτό μες στο αυτοκίνητό μου. Διπλανό μου οικόπεδο, έρημο κι αδιανό. Στο παλιό στρατόπεδο μόνος μου τριγυρνώ. Γουστάρω που τα είπαμε, μα πως να πούμε κι άλλα. Αυτό καρτό τηλέφωνο που σου τηλεφωνώ. Κάπου κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα. Το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Πριν τελειώσουμε τελειώνει η τηλεκάρτα. Δεν προφθαίνω να σου πω πως αγαπώ. Κάπου κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα. Το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Πριν τελειώσουμε τελειώνει η τηλεκάρτα. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ. Δε μας δε φερθήκαμε σαν φίλοι εμείς οι δυο. Δεν αναφερθήκαμε ποτέ στα περασμένα. Και εκείνοι που αγαπήσαμε τη συναντάω εδώ. Σε μια φωτογραφία μας με αγκαλιά εσένα. Στέλνεις πράγματα ούτε και πίταγες. Από νωρίς χαράματα πέφτουν οι διαταγές. Μα εσύ ποτέ δεν σήκωνες ούτε το σταθερό σου. Να μιλάω μ' αφήνες με τηλεφωνητές.
καρδά. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ και πάλι στην εκπομπή Λόγος και Μουσική. Είμαι ο Γιώργος Σαρδέλης στο μικρόφωνο του Epsilon Radio και καλεσμένη είναι η αγαπητή φίλη Ιωάννα Νικολακοπούλου, η οποία ασχολείται με τα ανθρώπινα και κοινωνικά προβλήματα. Μέσα στην κοινωνία, δηλαδή τον άνθρωπο και την κοινωνία παραστώσει, θα έλεγα ότι μεγάλο ρόλο παίζει η θρησκεία. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ποια είναι η επίδραση της θρησκείας στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Μάλιστα. Ο άνθρωπος Γιώργο από τη φύση νιώθει την ανάγκη να ανήκει κάπου. Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Η θρησκεία λοιπόν έρχεται και συμπληρώνει αυτή την ανάγκη του, χαρίζοντάς του την ασφάλεια της προστασίας από κάτι ανώτερο από αυτόν. Το ανθρώπινο «ον» είναι το μέγα δημιούργημα του μέγιστου δημιουργού, όπου εκείνος το προστατεύει κάτω από τις θεϊκές του φτερούγες. Η έννοια λοιπόν της θρησκείας δεν είναι μόνο θεωρητική, όπως θα βόλευε πολλούς φυσικά να πιστεύουν, αλλά είναι άκρος αληθινή και υπαρκτή. Ο Θεός και η Θεία του υπόσταση ανακαλύπτονται στην εσωτερική μας αναζήτηση. Αρκεί και μόνο να το ψάξουμε και εκείνος θα μας πλησιάσει. Και για να μην μακρηγορώ, η επίδραση της θρησκείας στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση είναι πάντοτε θετική. Και αυτό γιατί η Θεία Πρόνοια απλώνει το προστατευτικό της πέπλο, εξασφαλίζοντας έτσι τη γαλήνη και την ηρεμία στις ψυχές των ζώντων. Αυτή λοιπόν είναι η θετική πλευρά της θρησκείας. Εμείς γνωρίζουμε όλοι ότι στο όνομα της θρησκείας και το Μεσαίωνα με τις σταυροφορίες, αλλά και σήμερα στο όνομα του Ισλάμ, του Αλλάχ, όπως λένε και τα λοιπά, γίνονται πόλεμοι, ιεροί πόλεμοι, σταυροφορίες προσθέτουν το όνομα και τα λοιπά, το οποίο είναι ό,τι το χειρότερο, δηλαδή ο φανατισμός δηλαδή επιδρά τόσο πολύ που δεν λογαριάζουν τον άνθρωπο, δηλαδή τις ψυχές αθώες, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, τι θα μας έλεγες για αυτά που γίνονται στο όνομα της θρησκείας, δηλαδή τα κακά εμπαστώσει, τους πολέμους τώρα για παράδειγμα. Όντως η θρησκεία είχε ιερούς πολέμους, οι σταυροφορίες του Μεσαίωνα, τους οποίους ενέκρινε κιόλας η Λατινική Εκκλησία, και ταυτόχρονα και οι εκστρατείες που έγιναν στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι και οι πιο γνωστές φυσικά, είχαν έναν αποσκοπό, την ανάκτηση των Αγίων Τόπων από την Ισλαμική κυριαρχία. Ήταν ταγμένες μάλλον να εξαλείψουν το Ισλάμ από τους ιερούς μας τόπους. Φυσικότατα χύθηκε πολύ αίμα και ξέφυγε η όλη κατάσταση. Οι σταυροφόροι λοιπόν, οι επωνομαζόμενοι, αποκαλούνται στρατιώτες του Θεού. Θεωρούσαν στον δικό τους μυαλό πως υπερασπίζονταν τα πιστεύω της θρησκείας, φυσικά μέσω της βίας. Κατ' εμέ λοιπόν είναι μεγάλο λάθος, μεγάλο λάθος όλο αυτό, και ο λόγος είναι γιατί ο Κύριος και Θεός μας δίδαξε την αγάπη και ποτέ μα ποτέ δεν διόρισε κανένα κριτή, πόσο μάλλον δίνει ο κανενός. Πολύ ωραία, γιατί ωραία είναι η απάντηση.
αλλά δεν είναι ωραίο το αυτό το οποίο γινόταν και γίνεται ακόμα με το φανατισμό. Αλλά για να, έτσι, να καταλαγιάσουμε λίγο αυτό το ανιδισμό, να βάλω ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Μάριου Φραγκούλη που λέει «Όμορφη πόλη», μήπως και συνέλθουμε και λίγο. Απέραντοι δρόμοι, κλεμμένες ματιές, ο ήλιος χρυσίζει, χέρια σφαρμένα. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζοντας αυτή την όμορφη συζήτηση με την αγαπητή Ιωάννα Νικολακοπούλου, θα ήθελα να ρωτήσω, με ακούς, ε? Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τον κόσμο γενικότερα, κατά πόσο σήμερα η ανθρώπινη αλληλεγγύη υπάρχει. Υπάρχει. Βασικό ερώτημα και αυτό. Ανθρώπινη αλληλεγγύη υπάρχει. Θα θέλαμε να υπάρχει, αγαπητέ Γιώργο, και ευχόμαστε να υπάρχει, γιατί θα ήταν η ζωή μας πολύ καλύτερη. Ένα ουσιαστικό βοήθημα για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας και για την καλύτερη λειτουργία της. Η έννοια λοιπόν της αγάπης για τον συνάνθρωπο είναι ζωτικής σημασίας, γιατί εξυμνεί την ανθρωπιά, αλλά δυστυχώς ο κόσμος μας είναι εγωκεντρικός. Και με γνώμονα λοιπόν το προσωπικό συμφέρον παραμερίζει την ανθρώπινη αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό του. Κατά κάποιο τρόπο
υποθάλτη την ανθρωπιστική του φύση. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν φαινόμενα βοήθειας προς τον συνάνθρωπό μας, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία το απόλυτο που θα αναμέναμε. Άρα δηλαδή, ναι μεν υπάρχει αλληλεγγύη, φυσικά πρέπει να υπάρχει, γιατί πρέπει να βοηθάμε τον συνανθρωπό μας και μάλιστα με δύο τέλεια, έτσι. Με δύο τέλεια πάντα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια για αυτή την ανιδιοτέλεια, την προσφορά δηλαδή. Φυσικά. Η έννοια της προσφοράς είναι κίνηση αγάπης. Και το να παραμείνει αθέατη είναι μία πράξη σεμνότητας. Ο αρχαίος φιλόσοφος Επίκουρος έλεγε το εξής: «Το λάθε διώσας», δηλαδή ζήσε αθέατα. Και ο γερμανός φιλόσοφος Χέγκελ είχε πει «Να βγούμε μπροστά να μιλάμε για να μας βλέπουν οι άλλοι να κάνουν το ίδιο», σαν παραδειγματισμό. Όπως δηλαδή λέει και το Ευαγγέλιο, μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Έτσι ακριβώς. Είναι το Επίκουρο, δηλαδή το αποφθέγμα. Ακριβώς έτσι. Τώρα, φυσικά όταν μιλάμε για κοινωνία, είπαμε, θέλει ώρες πολλές. Υπάρχουν ισότιμοι σήμερα, ισοτιμία υπάρχει στους ανθρώπους, ισότιμοι άτομα. Άνθρωποι έχουμε ισότητα σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει. Προσωπικά και όχι μόνο προσωπικά, νομίζω ότι όλοι οραματιζόμαστε μια τέτοια κοινωνία, ή αν όχι όλοι πάρα πολύ. Η παρούσα όμως κοινωνία μόνο ισότιμη δεν είναι. Είναι εμφανέστατη η ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων, η οποία δημιουργεί αποστάσεις, θέτει όρια τα οποία σταδιακά οδηγούν στο ρατσισμό. Λοιπόν, βιώνουμε μία κοινωνία ρατσιστική με ό,τι επακόλουθο αυτής, έναν κοινωνικό ρατσισμό που θα έλεγε κανείς μειώνει την ανθρώπινη υπόσταση και υποτιμά την ανθρώπινη φύση. Θα ήταν πραγματικά υπέροχο όμως αν πετυχαίναμε, αγαπητέ Γιώργο, μία κοινωνία ισότιμων ευκαιριών. Εγώ θα την ονόμαζα κοινωνική δικαιοσύνη. Άρα δηλαδή, στην κοινωνία, ας πούμε, στην ισότητα, υπάρχουν και κοινωνικές τάξεις. Θα έλεγα ότι, παράδειγμα, υπάρχει ελίτ, όπως λέμε, έτσι. Ναι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που είναι φτωχοί, δεν έχουν να φάνε. Άρα βέβαια, λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους, τους φτωχούς που δεν έχουν να φάνε, η πολιτεία συνδράμει. Εν μέρη συνδράμει η πολιτεία και όπως ομολογεί και η ίδια, συνδράμει όσο δύναται. Σίγουρα κάθε συνδρομή προς αυτό το τομέα είναι πάντα λίγη. Θεωρώ πως είναι πάντα λίγη. Μπορούμε να δώσουμε πάντα κάτι παραπάνω. Γιατί στην κοινωνία μας σήμερα δυστυχώς αυξάνεται η τάξη των φτωχών και η τάξη των πλουσίων πλουτίζει περισσότερο. Αν δεις έναν άνθρωπο να κοιμάται στο παγκάκι, τι αισθάνεσαι? Εγώ αισθάνομαι δάκρυα ψυχής. Θα σου το έλεγα έτσι λίγο ποιητικά. Δακρύζει ψυχή μου. Άρα τι φταίει και δεν βοηθά? Μήπως φταίει το εγώ μας? Το εγώ μας φυσικά ευθύνεται σε υπερθετικό, θα έλεγα, βαθμό, γιατί υπερτρέφει τον εγωισμό μας. Τροφοδοτεί λάθος τη σκέψη μας και αποτελεί φυσικά έναν απειλητικό οδηγό της προσωπικότητάς μας. Μας καθοδηγεί με λίγα λόγια σε πολύ λανθασμένα μονοπάτια το εγώ μας, σε μονοπάτια αποφάσεων που αδικούν κάθε έννοια ισοτιμίας και αλληλεγγύης. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε λόγος και μουσική. Να κάνουμε μουσικό διάλειμμα.
λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Κι ένα που ίδρυα ακόμη καίγεται. Κι ένα ο Αδόλφος υψώνει τη σβάστηκα. Κάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Ο λόγος δεν έχει λόγο να υψώνεται. Ο λόγος τροφιωμή για τους κόρακες. Ο λόγος δεν έχει λόγο να υψώνεται. Ο λόγος ο μήτροφη για τους κόρακες. Κι ένα που η Ρώμη ακόμη σώνεται. Κι ένα οι ανίβες με τρύπες τους φόρακες. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται. Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται. Κι ένα που ο ίδιποδας τυφλώνεται. Κι ένα η Σαλόμη τα πέπλα της γδύνεται. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανήκει.
Κάτι κι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω γυαλί. Μπορούσε μαύρο νύφικο η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανή. Κάτι κι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω γυαλί. Μπορούσε μαύρο νύφικο η περσινή μας η κοπέλα κι ο λόγος αυτός της ανή. Στην κάτοικη είμαστε όλοι στην τρέλα. Εγώ δεν έχω γυαλί. Μπορούσε μάλλον να μην πω την περσινή μας η κοπέλα. Ο λόγος αυτός της ανή. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ολού. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Αγαπητοί φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι. Είμαι ο Γιώργος Σαρδέλης, στην εκπομπή Λόγος και Μουσική και σήμερα μιλάμε για θέματα κοινωνικά, άνθρωπος δηλαδή και κοινωνία, θετικά και αρνητικά. Και καλεσμένη φυσικά είναι η αγαπητή φίλη Ιωάννα Νικολακοπούλου, η οποία ασχολείται επί χρόνια πάνω σε αυτά τα θέματα και μας φωτίζει με τις γνώσεις της. Αγαπητή Ιωάννα, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να ρωτήσω λίγο, στην ανθρώπινη φύση υπάρχει, ας πούμε έτσι περιληπτικά θα τα πούμε, η λογική και το συναίσθημα. Ναι. Τι ήθελες να, τι θα μπορούσες να μας πεις, πώς αυτά τα δύο τα αντίθετα λειτουργούν, δηλαδή για τη λογική και το συναίσθημα? Ναι, πώς ταυτίζονται λίγο αυτά. Ταυτίζονται, δεν ταυτίζονται, εν πάση περιπτώσει
Ναι, θεωρώ πως κάποιοι σκέφτονται με βάση τη λογική, Γιώργο, και σε κάποιους φυσικά υπερισχύει το συναίσθημα. Αυτό που υπερτερεί έχει να κάνει με την ευαισθησία της ψυχής του καθενός από εμάς. Και τι εννοώ με αυτό? Οι πιο συναισθηματικοί παίρνουν ευαισθησίες. Έχουν άλλες κορδές εσωτερικές. Η λογική πάλι είναι πιο ψυχρή, πιο προσγειωμένη. Είναι ο αυστηρός κριτής μαζί με τη συνείδησή μας. Προσωπικά πιστεύω πως πρέπει να συμβαδίζουν. Όσο δύσκολο και αν είναι πρακτικά, είναι μια ευτυχής λύση πολλών πολλών θεμάτων. Και ποιος δεν θα ήθελε να συμβαδίζουν, αλλά ξέρουμε από τις έρευνες που έχουν γίνει ότι το συναίσθημα, δηλαδή το υποσυνείδητο, είναι τεράστιο, έχει μεγάλη διαφορά, πιο δυνατό δηλαδή από τη λογική, και γι' αυτό πολλές φορές μας πιάνει το συναίσθημα και άλλος παθαίνει κατάθλιψη και οτιδήποτε και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό που λέμε τα ψυχοσωματικά, δηλαδή άλλα θέλει λογική, δηλαδή άλλα θέλει καρδιά, υπάρχει μια σύγκρουση και αυτή η σύγκρουση πολλές φορές μπορεί να είναι και υπόδεινη. Ακριβώς. Μπορεί να γίνει ταύτιση και πώς μπορεί, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή, για να υπάρχει ισορροπία απόλυτη, αποκλείεται. Ναι, είναι δύσκολο. Η ταύτιση λοιπόν αυτών των δύο είναι συνήθως ανεπιτυχής. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ πως συμβαίνει πάρα πάρα πολύ σπάνια. Σίγουρα το συναίσθημα είναι 1 εκατομμύριο πιο δυνατό από τη λογική μας. Το υποσυνείδητο δηλαδή. Το υποσυνείδητό μας, ναι. Η καρδιά που λέμε. Καρδιά μας, το συναίσθημά μας. Η σύγκρουση λοιπόν αυτών των δύο επιφέρει πάντοτε καταστροφικά αποτελέσματα. Αλλήμωνο δηλαδή, αν συγκρουστεί η λογική με το συναίσθημα, τότε έχουμε τρίτο παγκόσμιο, μάλλον τρίτο παγκόσμιο έχουμε τώρα, τέταρτο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι, κάπως έτσι. Αυτό εντάξει είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολλή ανάλυση, θέλει δηλαδή ξεχωριστή εκπομπή. Πώς λειτουργούν αυτά τα θέματα και συνήθως παίζει ρόλο εδώ πέρα κυρίως η ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και όπως λέμε αυτά τα αντιμετωπίζει κυρίως η ενεργειακή ψυχολογία. Όταν θα κάνω αυτή την εκπομπή πρώτο Θεός που λέμε, θα είσαι καλεσμένη στο Ρέα Ποτέρα. Τώρα να θέλω έτσι με τα λύπης μου να πω ένα θέμα το οποίο και ποιον δεν στενοχωρεί και ποιον δεν βαριστώσει το κάνει να υποφέρει. Τα τελευταία χρόνια, φυσικά πάντοτε υπήρχαν, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την κρίση και τα λοιπά, υπάρχει μία αυξανόμενη βία κατά των γυναικών και επίσης, μάλλον απίθεση αυτό γιατί είναι ναι. Πολλαπλό το ερώτημα. Λοιπόν, είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση αυτή και το θέμα γενικότερα και δυστυχέστερα έχω να πω ότι η λάθος νοοτροπία που καταδικάζει τη γυναική αφύση ως κατώτερο του αντρός έχει και τις ρίζες της σε χρόνους προγενέστερους. Κάθε προσπάθεια λοιπόν που γίνεται για να αλλάξει αυτό είναι σίγουρα ένα βήμα αλλαγής. Είναι μία πρόοδος σε επίπεδο τόσο κοινωνικό όσο και νοοτροπίας, που είναι και το σημαντικότερο βέβαια, έτσι. Το αυξανόμενο όμως αποτέλεσμα της βίας κατά των γυναικών οφείλεται στο γεγονός της αλλαγής αυτής της νοοτροπίας. Οι σημερινές γυναίκες ανακτούν όλο και περισσότερα δικαιώματα και αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με τα παλιά πιστεύω. Η αντίδραση των γυναικών έναντι της λεκτικής βίας και της αθέμητης υποταγής τους οδηγεί σε πράξεις βιαιότητας. Αγαπητέ Γιώργο, δυστυχώς φυσικότατα αυτό πρέπει να εξαλειφθεί γιατί ως άνθρωποι είμαστε όλοι ισότιμοι. Επειδή αυτό το θέμα λίγο μας αρρωσταίνει και είπαμε ότι θέλει να κάνουμε ειδική εκπομπή, απλά δεν θέλω να το αναλύσω και πολύ γιατί να μην ψυχοπροκοθούμε τώρα δηλαδή και
μόνο δύο λέξεις θέλω να μου πεις. Ναι. Γιατί σήμερα οι γονείς, είτε οι άντρες, είτε οι γυναίκες κλπ, εκδίδουν τα παιδιά τους? Δυστυχώς... Απλά με δύο λόγια, δεν θέλω να μ' αναλύσουμε. Ναι, συμβαίνει και αυτό στην τραυματισμένη και βαλόμενη από τόσα δεινά κοινωνία μας. Αιτία λοιπόν όλων αυτών των παράδοξων γεγονότων είναι η απώλεια επίγνωσης της ορθής σκέψης και λογικής. Θα την αποκαλούσα παράκρουση πνεύματος εγώ προσωπικά. Κανένας υγιής εγκέφαλος δεν θα τολμούσε και δεν θα σκεφτόταν ποτέ να... δεν θα σκεφτόταν πόσο μάλλον να πράξει κάτι τόσο απεχθές όπως είναι τον εκδώσει ένας γονέας στο παιδί του. Η σκέψη λοιπόν και μόνο αποθεί, είναι αποθητική. Όλες αυτές λοιπόν οι ακατανόμαστες ενέργειες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του πνευματικού σκοταδισμού της κοινωνίας και της υποανάπτυξης πολλών εγκεφάλων. Να μην το συνεχίσουμε άλλο, γιατί αυτό είπαμε ότι είναι... Ναι, είναι ένα κεφάλαιο, κεφάλαιο πολύ δυνατό και... Ας βάλουμε λίγο Βασίλη Παπακοσταντίνου που αγαπάει όλος ο κόσμος, λίγο να ξεκαστούμε και συνεχίζουμε. Okay. Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει. Οι δυο μας οι φωνές χαμηλώσαν. Χαραγμένη καρδιά στο παγκάκι που μετά την προδώσαν. Μια φορά μου είχες πει δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Πριν το τέλος πως μοιάζει σιωπή σαν αγάπη μεγάλη. Βαθιά κι ο αέρας με πνίγει.
τυράννες ξεχασμένες και αδέσποτες στου δρόμου τη σκόνη. Σκέψου να ήταν το πάτο μας πρόμαυρο και να σου το πιόνι. Μια φορά μου είχες πει δεν μπορεί, θα το νιώσαμε κι άλλοι. Πριν το τέλος πως μοιάζει σιωπή σαν αγάπη μεγάλη. Γαλάζια πεύκα τρέχουν στο μυαλό μου σε τούτη την αξέχαστη εκδρομή. Τα σύνεργα σκουριάσαν στο γυλιό μου, βαρέθηκα να είμαι στη γραμμή. Στη γραμμή σαν στρατιώτες που πηγαίνουν στον άλλο κόσμο που γυρνούν και δεν πεθαίνουν. Στη γραμμή σαν στρατιώτες που πηγαίνουν στον άλλο κόσμο που γυρνούν και δεν πεθαίνουν. Γυναίκες μαύρες κι είναι τρομαγμένες, τσιγγέλει ο κόσμος δίχως ουρανό. Στραγγίζει το κορμί μου στους μπαξέδες, με γδέρνουν σαν μοσχάρι και πονώ. Δεν είμαι εδώ για αυτούς που με ζητάνε, είναι κλειστό το μαγαζί και δεν πουλάμε. Δεν είμαι εδώ για αυτούς που με ζητάνε, είναι κλειστό το μαγαζί και δεν πουλάμε. Ταράζουν οι χωριάτες στα βαγόνια και τρώνε το κασέρι με ψωμί. Στα μάτια τους τα τρομαγμένα χρόνια, χάρτινα χρόνια, χάρτινη ζωή. Δεν είμαι εγώ αυτός που κυνηγάτε, λάθος η πόρτα και ο αριθμός μη με ρωτάτε. Δεν είμαι εγώ αυτός που κυνηγάτε, λάθος η πόρτα και ο αριθμός μη με ρωτάτε. Αέρας μέσα στη ζωή μου παραμονεύει ο θάνατος κρυφά. Μη μου χαλάς αυτή την εκδρομή μου, μη με γυρίζεις πίσω στα στενά. Αυτά που θέλω να σου πω δεν τα θυμάσαι, κλείνεις τα μάτια μα το ξέρω δεν κοιμάσαι. Αυτά που θέλω να σου πω δεν τα θυμάσαι, κλείνεις τα μάτια μα το ξέρω δεν κοιμάσαι.
Φίλες και φίλοι, είμαι ο Γιώργος Σαρδέλης στο μικρόφωνο της Ε4 και μαζί μου, όπως είπα και από την αρχή, είναι η αγαπητή φίλη Ιωάννα Νικολακοπούλου, η οποία, με την οποία φυσικά μιλάμε για θέματα ανθρώπινα και κοινωνίας και κοινωνικά δηλαδή. Έχω μία έτσι ερώτηση, θα έλεγα μελαγχολική είναι αυτή η ερώτηση. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο, να πεις με αυτή δύο λόγια, για τη μοναξιά. Υπάρχει μοναξιά σήμερα? Αν υπάρχει, λέει, με όσο άσχημα ζούμε σε επίπεδο καθημερινότητας, δημιουργείται μία επιθυμία απομόνωσης από ένα σύνολο κοινωνίας που φαντάζει απειλητικό. Η χαμένη εμπιστοσύνη στον συνάνθρωπό μας, Γιώργο, κάνει να αναρωτηθούμε αν πράγματι αξίζει να εμπιστευτούμε κάτι. Αυτή η συναισθηματική ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί οδηγεί σταδιακά στη χρόνια μοναξιά του ανθρώπου και κατά γενική ομολογία προδιαγράφει την αυξημένη αβεβαιότητα ενός μέλλοντος που δυστυχώς διαφαίνεται πολύ μοναχικό. Φυσικά είναι πολύ πολύ λυπηρό όλο αυτό. Διανύουμε και μια εποχή έντονης αμφισβήτησης για το που οδεύουμε ως άνθρωποι και ως κοινωνία ευρύτερα, με αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο κλίμα άκρος απογοητευτικό να χανόμαστε και να βουλιάζουμε μέσα στο χάος της μοναξιάς μας. Όπως είπαμε, η μοναξιά έχει παίζει σπουδαίο ρόλο, ας πούμε, στο κοινωνικό σύνολο και κυρίως στην υγεία του ανθρώπου. Και ναι, θα έλεγα ότι το πρώτο το οποίο ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι το άγχος, είναι το στρες, είναι η κατάθλιψη, είναι πολλά η περιπτώση. Ποια είναι η γνώμη σου, δηλαδή, αυτή η επίδραση της μοναξιάς στην ανθρώπινη υγεία? Η μοναξιά λοιπόν έχει άμεση επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη ψυχοσύνθεση του ατόμου, εννοώντας πως άλλοτε είναι ευεργετική καθότι τον ανασυγκροτεί συνολικά σαν προσωπικότητα, και αυτό συμβαίνει μέσω της ηρεμίας και της γαλήνης που του χαρίζει, και άλλοτε όμως λειτουργεί ανασταλτικά στη μετεξέλιξή του καθώς του δημιουργεί μελαγχολία και μετέπειτα κατάθλιψη. Ο ρόλος λοιπόν της μοναξιάς είναι διπλός, Γιώργο, εδώ, και θέλει σωστό έλεγχο και μεθόδευση νου και ψυχής για να μην δημιουργήσει απρόσμενα αποτελέσματα στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, η μοναξιά, να το πούμε μία λέξη, θέλει αγάπη. Η μοναξιά θέλει αγάπη. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Ναι. Γιατί το λέω έτσι? Γιατί θα βάλω το επόμενο τραγούδι αυτό. Και επειδή μου αρέσουν να γράφω πάντα και γνωμικά σε κάθε μου βιβλίο που γράφω, και εδώ να ενημερώσω, γιατί μου, να δώσω, μάλλον να πω δημόσια και ευχαριστίες, γιατί σε πολλούς φίλους, και γιατί προχθές πήρα ένα διεθνές βραβείο ποίησης, και για το βιβλίο και για ένα ποίημα που έχω στείλει σε ένα παγκόσμιο οργανισμό. Ναι, και το λέω αυτό όχι να πω ότι εγώ ότι γράφω καλύτερα από τους άλλους, αλλά θέλω να πω ότι το βιβλίο επιδρά ευεργετικά στη μοναξιά και στη μοναχικότητα του ανθρώπου. Επίσης, να το πω και πάλι ότι τεράστια ευχαριστώ σε αυτόν τον οργανισμό, τον παγκόσμιο, που διεξήγει για αυτό το φεστιβάλ ποίησης, και είμαι ευγνώμονας, γιατί
Η αλήθεια είναι δεν περίμενα ότι θα πάρω το πρώτο βραβείο. Εν πάση περιπτώσει ήρθε, αυτό μου δίνει μια διάβγεια ψυχική και πνευματική και δύναμη φυσικά να συνεχίσω να γράφω αυτό που μπορώ. Λοιπόν, επειδή είπαμε πολλά για μοναξίες, για βία και τα λοιπά, ο Κώστας Χατζής αρέσει? Πάρα πολύ. Έχω ένα τραγούδι που το λέει «Αγάπη είναι». Θα ήθελες να το ακούσουμε? Βέβαια, φυσικά. Λοιπόν, «Αγάπη είναι» με τον Κώστα Χατζή. Αγάπη είναι να σου δίνω χωρίς ποτέ να το θυμάμαι, να με φωνάζεις και γονάμαι μες στη φωνή σου την ηχό. Αγάπη είναι να σε κλείνω στα βλέφαρά μου όταν κοιμάμαι τις νύχτες για να μην φοβάμαι που λείπεις και σ' αναζητώ. Αγάπη είναι να σε κλείνω στα βλέφαρά μου όταν κοιμάμαι τις νύχτες για να μην φοβάμαι που λείπεις και σ' αναζητώ. Αγάπη είναι να σ' αγγίζω κι ο πυρετός σου να μ' ανάβει, να γίνομαι κι εγώ καράβι, να ταξιδεύω στα νύχτα. Αγάπη είναι να ραγίζω όταν εσύ θα νιώθεις πόνο κι όταν με βλέπεις να ματώνω, να κλαις με αναφύγητα. Αγάπη είναι να ραγίζω όταν εσύ θα νιώθεις πόνο κι όταν με βλέπεις να ματώνω, να κλαις με αναφύγητα. Αγάπη είναι να ραγίζω όταν εσύ θα νιώθεις πόνο κι όταν με βλέπεις να ματώνω, να κλαις με αναφυγητά. Αγαπητοί φίλοι, είμαστε και πάλι εδώ μαζί με την αγαπητή Ιωάννα. Φυσικά όσο και να μιλάμε δεν μας φτάνει η ώρα, αλλά οι ώρες όμως του ραδιοφώνου είναι πολύτιμες και θα ήθελα να τελειώσουμε λίγο έτσι με μια ερώτηση πολιτιστικού περιεχομένου, μια και προηγουμένως ανέφερα για την ποίηση, και το ερώτημα είναι, Ιωάννα, πώς θα απεικόνιζες τη σημερινή έκφραση της τέχνης? Τι θα έλεγες μάλιστα για τις καλές φυσικά τέχνες, μιλάμε έτσι? Ναι. Αγαπημένη Γιώργο, η έκφραση της τέχνης συμβαδίζει πάντοτε με το ρεύμα της εκάστοτε εποχής μας. Και μοιραία σήμερα, η παρούσα εποχή είναι άτακτη, σε εισαγωγικά, με μία έντονη παθογένεια στον ψυχισμό της. Λογικά λοιπόν, όλο αυτό το άτακτο, θα λέγει κανείς συνέστημα, μεταφράζεται σε κάθε μορφή έκφρασης της κοινωνίας. Απεικονίζοντας λοιπόν την τρέλα που επικρατεί, γιατί επικρατεί μία κυριολεκτική τρέλα στην εποχή μας. Η τέχνη λοιπόν είναι η δημιουργία, είναι ύψιστη δημιουργία και ευλογία. Μάλιστα. Η τέχνη είπαμε ότι είναι, μάλλον η ποίηση είπαμε ότι ανήκει στις καλές τέχνες, έτσι δεν είναι?
Ναι. Θα ήθελες λίγο να μας πεις με δύο λόγια για τις καλές τέχνες? Ναι. Θα κάνω μια εισαγωγή λίγο για το όσον αφορά την τέχνη γενικότερα. Η δημιουργία, η τέχνη μάλλον, είναι μια δημιουργία ψυχική και μια ευεξία πνευματική. Και τι πετυχαίνει με όλο αυτό? Έλκει το ανθρώπινο συνέστημα μέσω της διέγερσης της σκέψης και των συναισθημάτων παράλληλα. Διαγείρει λοιπόν με λίγα λόγια τα συναισθήματά μας και τη σκέψη μας προς την κατεύθυνση που εκείνη επιθυμεί. Η έκφραση λοιπόν της τέχνης είναι άκρος δημιουργική και καταφέρνει και αποτυπώνει τον ψυχισμό, τις ιδέες και το όραμα του κάθε καλλιτέχνη. Υπάρχουν πολλές μορφές τέχνης. Κάποιες από αυτές είναι οι καστικές τέχνες, όπως είναι η κεραμική, το σχέδιο, η ζωγραφική, αντίστοιχα η γλυπτική, η αρχιτεκτονική, η φωτογραφία επίσης και άλλες. Υπάρχουν και οι εφαρμοσμένες τέχνες, όπως είναι ο βιομηχανικός σχεδιασμός, ο σχεδιασμός της μόδας και η γραφιστική. Και η διακόσμηση βέβαια εσωτερικών χώρων και αντικειμένων. Και παρακλάδι όλων αυτών είναι και οι ερμηνευτικές και νεολογικές και υφαντικές τέχνες. Όρος λοιπόν αυτός περιλαμβάνει και τις καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, όρος των οικαστικών τεχνών. Μέσα στις καλές όπως ερώτησης τέχνες είναι και η ποίηση και η ζωγραφική και η λογοτεχνία και η μουσική και ο κινηματογράφος. Η έβδομη τέχνη που λέμε. Η λεγόμενη έβδομη τέχνη. Μάλιστα. Μας κάλυψες πλήρως. Σου αρέσει ο μαχαιρίς σας? Είναι εξαιρετικός. Να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, να ακούσουμε το τελευταίο τραγουδάκι με τον Μαχαιρίτσα και μετά για να χαιρετηθούμε κιόλας. Προς το παρόν. Σαν το στερνό το τρένο του χειμώνα, η καρδιά μου χιονισμένη, στέπα ερημική, προσμένη τον καημό σου και σε καρτερί. Έρχεσαι και δε σωπαίνεις μέσα από τη στάχτη, μια φωτιά γυρεύεις και ολοφεύγεις. Τριγυρνάς μέσα στη νύχτα, φάντασμα οχρό της προσμονής μου, μαύρο πουλί ερημικό. Όνειρο που φεύγει η ζωή, μέσα στον ήρω μου είσαι κι εσύ.
έρχεσαι και δε σωπαίνεις μέσα από τη στάχτη. Μια φωτιά γυρεύεις και λοφεύγεις. Τριγυρνάς μέσα στη νύχτα φάντασμα οχρό. Της προσμονής μου μαύρο πουλί ερημικό. Κι όπως έρχεσαι έτσι φεύγεις, έτσι απρόσμενα αγαπάς. Μισείς ξεχνάς, πλάνες μαζεύεις. Μα η καρδιά μου χιονισμένη στέπα ερημική, προσμένη τον καημό σου πάντα καρτερή. Όνειρο που φεύγει η ζωή μέσα στο είναι η ζωή μέσα στο όνειρό μου είσαι κι εσύ. Καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αδιεξουσιαστής. Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πως θα γίνω σχεδιάζεις, μ' απ' τη μύχτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ. Αν είσαι σωστά την απόσταση, δεν θα έχεις το τσεπάκι. Δεν τη μύχτη συγκακή. Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζεις όλα. Πεχαρά πάρτα μου όλα, άσε κάτι για το ψυχαναλυτή. Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις καζόμπαμπας. Αν ζητάς χωρί τη λύθια, μάθε να μη μου τη σπάς. Κι αφού χειριώτη πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγκλετογενειακή. Πατήσαμε, κι αφού χιλιώτη πατήσαμε, συνεχίσουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγκλετογενειακή. Αγαπητοί φίλοι, άλλη μια εκπομπή σήμερα έφτασε στο τέλος της. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή που είχατε να μας ακούσετε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχα με την αγαπητή Ιωάννα Νικολακοπούλου, η οποία ασχολείται με θέματα κοινωνικά, δηλαδή για τον άνθρωπο και την κοινωνία, για τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει.
Μιλήσαμε για ευγνωμοσύνη και τώρα μου ήρθε έτσι ένα γνωμικό του Ολλανδού φιλοσόφου Σπινόζα που λέει ότι η ευγνωμοσύνη είναι το άσμα των αγγέλων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιωάννα η οποία ήταν μαζί μας αυτή την ώρα. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ και μάλλον θα κανονίσουμε για κάποιο άλλο ραντεβού να κάνουμε μια άλλη ενδιαφέρουσα συνομιλία μαζί σου, γιατί πάντα όταν μιλάμε μαζί ξεφεύγουμε και λίγο την ώρα και ας μας συγχωρέσουν λίγο οι αγαπητοί φίλοι. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για το κάλεσμα, αγαπητέ Γιώργο. Θέλω να σου πω πολλά πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και για τη βράβευση του βιβλίου σου. Τα αξίζεις όλα. Να χαιρετήσω και τους ακροατές, να έχουν ένα πολύ όμορφο βράδυ και να προσπαθούν να αναζητούν το μέσα τους, το χαμένο τους εαυτό. Αυτή τη συμβολή θα τους δώσω. Πολύ ωραία συμβολή. Αγαπητοί φίλοι, καλό σας βράδυ και αυτό που πάντα λέω είναι να χαμογελάτε. Το χαμόγελο είναι ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.